Πάμε, Στέλιο. Ναι. Ειρήνη. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Πολύ καλά εσύ. Χαίρομαι. Και εγώ τέλεια. Mm-hmm. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα καλά. Πολύ ωραίο look. Mm-hmm. Τα κακά. Ναι. Τι βαθμό έχεις στη σχολή σου στην ιστορία της μόδας? Επειδή σπουδάζεις και μόδα. Ναι. Άρα ξέρεις και τις δεκαετίες καλά. Ναι. Τι βαθμό μαθαίνω έχει? Είναι η αλήθεια. Δεν την έχω τελειώσει στη σχολή. Θες να μιλήσουμε λίγο για τη δεκαετία του 20? Δεν την έχουμε κάνει ακόμα. Τι θες? Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Την έχουμε εξετάσει. Ωραία. Τι είναι αυτό που σε έχει κάνει να πιστέψεις, απορώ, από την ώρα που μπήκες μέσα στο πλατό? Mm-hmm. Απορώ, προσπαθώ να βρω τη σύνδεση. Ναι. Το φόρεμα αρχικά αυτό θεωρώ πως έχει λάμψη και επίσης και αγκαλιάζει το σώμα όπως αγκάλιαζαν αρκετά φορέματα. Δεν αγκάλιαζαν. Δεν αγκάλιαζαν. Όχι. Αγκάλιαζαν. Ήτανε χιτά και είχαν κίνηση. Αγκάλιαζαν και το σώμα. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Τέλος πάντων, πού θέλω να καταλήξω για να μην κάνουμε όλο αυτόν τον πολύ μεγάλο διάλογο. Αυτό το look που έχεις φέρει, ενώ πραγματικά έχει πάρα πολλά στοιχεία που τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα, mm-hmm, και που θα μπορούσε να χτίσουν μια πολύ ωραία εικόνα σε μια άλλη συνθήκη, δεν έχουν καμία σχέση με τη δεκαετία του 20. Είναι και ωραία. Δεν είναι τη δεκαετία του 10, και αν. Με πολύ ελεύθερη, mm-hmm, μετάφραση, έτσι. Ναι. Δεν έχει τίποτα που να θυμίζει Gatsby. Είχα στο μυαλό μου ότι θα άκουγα αυτά που ακούω ή θα άκουγα τα τελείως αντίθετα. Οπότε δεν βρίσκομαι προεκπλήξεως. Α. Και είπες να ρισκάρεις. Ναι, εντάξει, καλά το κάνω γενικά. Ειρήνη μου, είμαι στη δυσάρεστη θέση. Να σου βάλω ένα. Το δέχομαι. Και να είμαι αυστηρός μαζί σου, γιατί εσύ δεν είσαι ούτε πολύ καινούργια παίχτρια. Mm-hmm. Και πρέπει να κάνουμε τα πράγματα σωστά. Δημήτρη, τώρα θέλω να ακούσουμε εσένα. Εσύ φέρνεις πάλι ένα σκοτεινό look που έχει μια λάμψη χρυσή που δεν είναι και πολύ ωραία λάμψη. Το έφερες στα μέτρα σου, το έκανες πάλι ένα goth του 20s. Ναι, σκοτεινό. Θα μπορούσα. Το ξέρω πως μπορούσε. Θα μπορούσα, αλλά ήταν η προσέγγιση. Ναι. Με ένα make-up που είναι δικό σου, που ταιριάζει σε σένα, που θα μπορούσε να βγεις και έτσι έξω. Πολύ ωραίο. Χωρίς κανένα headpiece, χωρίς κάτι άλλο στοιχείο. Γιατί είσαι εσύ αυτό, απλά εδώ. Σας ζήτησαν κάτι συγκεκριμένο. Θα πρέπει να μάθεις να το ακολουθείς. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε καλά έχουμε παιδιά, Great Gatsby. Α, εσύ Ειρήνη, ό,τι θες. Δεν βγαίνει έτσι. Mm-hmm. Δεν το έψαξα τόσο. Ναι, ναι. Απλά ίσως μου άρεσε και πολύ και η εικόνα. Δεν χαλιναγωγήσε με τίποτα στο styling. Όταν σου βάζουν ένα task ότι πρέπει να κάνεις κάτι, μόλις μπει η λέξη πρέπει στην Ειρήνη, αρχίζουν τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Και κλείνουμε με την Ηλιάνα. Εγώ δεν καταλαβαίνω καθόλου τι έχουμε πάθει όλοι σήμερα στο στούντιο, όλοι όμως, όλοι, mm-hmm, που έχεις έρθει εδώ και μας λες, άσχετα αν είσαι μαθήτρια σε μια σχολή, mm-hmm, είσαι Ειρήνη και έρχεται και μας λες ότι είχαμε γκαλά, θέμα Gatsby, mm-hmm, κάποιος σου είπε ότι αυτό το φόρεμα είναι Gatsby και είπες τέλεια, το παίρνω, το κάνω styling και έρχεσαι, βαθμολογείς συμπαίκτριές σου, mm-hmm, άσχετα με το δικό σου look αν δεν είναι καλό ή όχι, αυτό έχει να κάνει με σένα, ναι. Χωρίς να έχεις ιδέα. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που κάνουμε σήμερα. Δεν και αυτό είναι οκ, okay, και είναι αστείο δηλαδή. Και είναι δίκαιο απέναντι στην παικτριά σου ότι έχουμε γκαλά σήμερα και δεν έχει ιδέα τι κάνει δηλαδή, όλη μέρα με όλε τι βαθμολογίε, με τα ρούχα σου, με το τίποτα. Δηλαδή. Τι συζητάμε ακριβώ. Αν μένει μια επιλογή. Όχι, πολύ καλά το λε. Έχει δίκιο απόλυτο η Ελιά. Απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Άρα έχει βαθμολογήσει λάθο όλε τι παικτριέ σου. Σε ενδιαφέρει να είσαι εδώ. Εγώ βλέπω σήμερα ότι δεν σε ενδιαφέρει να είσαι εδώ. Εγώ αυτό ακούω. Είδα πρώτο φόρεμα μου είπε την. Αν σε ενδιαφέρει, σε ρωτάω. Άσε τι είδε και σου είπε. Σε ενδιαφέρει να είσαι εδώ. Προφανώ. Εμένα με ενδιαφέρει να είσαι εδώ. Εμένα μου αρέσει το στυλ σου. Προφανώς όλη με ενδιαφέρει. Την εβδομάδα προσπαθώ να σε βοηθήσω. Και αυτό τι είναι δηλαδή? Μία λανθασμένη επιλογή. Υπάρχουν πολλές οπτικές γενικά στο παιχνίδι. Όχι, σε αυτό το κομμάτι υπάρχει μόνο μία. Δεν έχεις ιδέα τι κάνουμε σήμερα. Ειρήνη. Αυτή είναι μία. Δεν έχεις ιδέα τι κάνουμε σήμερα. Ένα. Πριν το δεις, να το. Αυτή είναι η μία οπτική. Ευχαριστώ όμως. Ειρήνη μου. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Πρέπει να επιστρέψεις τώρα στη θέση σου. Ευχαριστώ πολύ.